να παραμείνουμε στις καταστροφές στον ορεινό όγκο του νομού Ροδόπη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε το μέλος της σχετικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη το Χαρίτου, ο οποίος γύρισε μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος από τον ορεινό όγκο και από τις πληγήσεις περιοχές. Κύριε Χαρίτου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τόκοτση. Ποια είναι η εικόνα από τις πληγήσεις περιοχές και από τις καταστροφές? Η εικόνα, κύριε Τόκοτση, θύμισε αυτά που βλέπουμε από άλλους πλανήτες και από άλλες περιοχές, με την ορμητικότητα που έχουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και δυστυχώς δεν τα έχουμε συνηθίσει και δεν συμβαίνουν συχνά σε εμάς. Μια εικόνα, δηλαδή, σε ορισμένες περιοχές, όπως στην περιοχή του Δοκού, ολικής καταστροφής. Και δεν σας κρύβω, ήταν τέτοια η ορμή των νερών που από ό,τι φαίνεται κατέβαιναν από τα ορεινά, που δεν άφησαν, ξύλωναν και σημεία του οδικού δίκτυου. Προφανώς είναι αποκλεισμένα ορισμένα χωριά επάνω. Σήκωσε δύο γέφυρες στην ανατολική πλευρά του Δοκού και βέβαια παρέσυρε μια σειρά από αποχετευτικά δίχτυα που ήταν σε αυτήν την πλευρά του χωριού. Και όπως τουλάχιστον παρατηρήσαμε και είδαμε, με πολλή ανησυχία και ο κόσμος, τα νερά σε κάποια στιγμή είχαν πλησιάσει και είχαν μπει και στα πρώτα σπίτια που ήταν δίπλα, που προφανώς ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιο δυσάρεστο. Κύριε Χαρίτου, μιλήσαμε και με τον κύριο Περιφερειάρχη, μας έδωσε μια γενικότερη εικόνα. Υπήρξαν καταστροφές σε καλλιέργειες και σε τι έκταση? Προφανώς και υπήρξαν. Κυρίως φαίνεται αυτό το ρέμα που κατεβαίνει από τη σκιάδα πάνω, άσκησε πολύ μεγάλη πίεση ευρύτερα στην περιοχή. Μια περιοχή η οποία είναι κατεξοχήν αγροτική. Σκεφτείτε ότι περίπου 7.500 στρέμματα είναι ευρύτερη περιοχή. Από αυτά τα 3.500 είναι κυρίως καπνοχόραφα. Και αν σκεφτείτε ότι μόλις είχε ολοκληρωθεί η φύτευση όλων των καπνών στην περιοχή, αυτές τις μέρες μόλις είχε ολοκληρωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι το ορμητικό πέρασμα των νερών από το μεγαλύτερο μέρος των, από το μεγάλο μέρος των καπνοχώραφων, σε ορισμένα στο οποίο έχει μείνει και μέσα, προφανώς υπάρχουν ζημιές, σοβαρές ζημιές, θα φανούν σε δεύτερο χρόνο και νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη, και όχι απλώς το φίλικι, και πιστεύω ότι θα το πράξει ο ΕΛΓΑ να κινηθεί με όσο γίνεται ταχύτερο τρόπο, χωρίς χρονοτριβή, για να καταγράψει και το μέγεθος των ζημιών, έτσι ώστε πράγματι να υπάρξει και στους κατοίκους να αισθανθούν την ανάγκη ότι δίπλα τους είναι η πολιτεία. Μάλιστα. Και βέβαια, επειδή ακριβώς έχουν προκληθεί πολύ σοβαρές ζημιές και σε μια σειρά υποδομές και στην περιοχή εκεί, αλλά και ζημιές και σε πολλά από τα εργαλεία, από να σκεφτείτε, έχουν χαθεί τρακτέρ, έχουν χαθεί γεωργικά μηχανήματα, έχουν χαθεί άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι αγρότες στην περιοχή. Οφείλει να ενεργοποιηθούν γρήγορα και οι μηχανισμοί των ΜΖΕΑ, έτσι ώστε να καταγραφούν οι ζημιές, για να μπορέσει πράγματι ο κόσμος να νιώσει ότι υπάρχει η αρρωγή, η στήριξη και η φροντίδα της πολιτείας. Και νομίζω ότι πρέπει να επιταγηθούν όλες αυτές τις διαδικασίες. Τελειώνοντας, πώς ανταποκρίθηκε ο κρατικός μηχανισμός? Δεν σας άκουσα. Πώς ανταποκρίθηκε ο κρατικός μηχανισμός? Μια αίσθησή μου, κύριε Τοκότση, είναι, γιατί πέρασε όλη σχεδόν την περιοχή μαζί με το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω υπήρξαν γρήγορα τα ανακλαστικά και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και του υπόλοιπου κρατικού μηχανισμού. Να σας πω την αλήθεια, και στα αρχοντικά ήταν από όπου ξεκινήσαμε, που πλημμύρισαν μια σειρά περιοχές γύρω, και ευτυχώς δεν έσπασε εκεί το ανάχωμα για να κινδυνεύσει το χωριό των αρχοντικών, και είχα άμεση επικοινωνία και με τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας και μια πλήρη ενημέρωση. Ήταν διαρκώς και παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στην περιοχή της Βραγιάς, που δέχτηκε μια ισχυρή πίεση, πολύ ισχυρή πίεση, από τα ορμητικά νερά που κατεβαίναν από τον χήμαρο
που κατέβαινα από το ΔΟΚΟ, εκεί ήταν παρούσα και η Περιφέρεια και η Διεύθυνση Προστασίας αλλά και η Τεχνικών Υπηρεσιών. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα. Όμως ήταν, ήταν τέτοια ορμητικότητα και, και τέτοια ένταση είχαν τα καιρικά φαινόμενα που προφανώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν υπάρχουσες υποδομές, και γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη, άμεσα να υπάρξει, να υπάρξει μέρημνα. Και προφανώς θεωρώ και οι φορείς της περιοχής, αλλά και εμείς θα επιδιώξουμε έτσι ώστε να υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση, κυρίως από, από τα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να αποκατασταθούν όσο είναι δυνατόν γρηγορότερα οι πληγήσεις, οι καταστραφείς υποδομές, έτσι ώστε να αποζημιωθούν ή όσοι έχουν πληγεί, και βέβαια υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε να υπάρξει επιτέλους διευθέτηση αυτού του μεγάλου χύμαρου που κατεβαίνει από ό,τι φαίνεται στην περιοχή από τα ορεινά, έτσι ώστε να δοθεί μια πιο οριστική λύση για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα όταν έχουμε τέτοια ακραίες καιρικές εκρήξεις. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.